Πρωτίστως ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας, κύριο Βαρθολομαίον, ο οποίος ολοθύμως μη παρέσχει την κυριαρχική άδεια και ευλογία για να ανταποκριθώ στην ευγενή πρόσκληση του Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς Ταύτης Μονής και να συμμετάσχω με όλη την μοναστική αδελφότητα, με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς λαϊκούς αυτήν τη μεγάλη ημέρα που είναι πολύ σημαντική για κάθε πιστό, διότι μας θέτει η παρουσία των Αγίων Αποστόλων και ιδιαιτέρως των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, μας θέτουν μπροστά στο γεγονός της ευθύνης την οποία πρέπει να έχει ο κάθε πιστός, είτε ανήκει στα κληρικά μέλη της Εκκλησίας είτε στα λαϊκά, την ευθύνη που πρέπει να έχει για τη χριστιανική υπόθεση. Μαζί λοιπόν με όλες αυτές τις ευχαριστίες μου και με την ειλικρινή ικανοποίηση, θα έλεγα, που δεν είναι σχήμα λόγου και ευγενίας, να πω γέροντα ότι εσείς που όλοι εδώ γίνατε μετανάστες της του κόσμου συγχύσεως και κρατάτε ατόφια την υπόθεση της χριστιανικής πίστεως, πάντοτε αναβαπτιζόμεθα εις την προσωπική επικοινωνία σας, διαπιστώνουμε σε όλα τους τομείς και στα διακονήματα άμα τη θέα της Μονής το άγρυπνο βλέμμα σας και την όλη την εργασία εν Χριστώ την οποία προσφέρετε σε αυτή τη Μονή, και ταπεινά εύχομαι και μεταφέροντας και τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, εύχομαι και εγώ μαζί με τις ευχές του Μακαριωτάτου τα αίτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα, ούτως ώστε να καθοδηγείτε αυτό το εμπιστευθέν πίμνιο των αριθμών των μοναχών που η χάρις του Κυρίου μας και της Παναγίας σας έχει υπό την καθοδήγησή σας. Ήθιστε να λέμε και δύο κουβέντες, οι οποίες βεβαίως είναι αναπόσπαστες από τη λατρεία μας, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος τα ίσα φέρει, όπως λένε οι πατέρες, με την Θεία Μετάληψη. Δύο σκέψεις λοιπόν έχω να πω. Σε εις τούτους τους κορυφαίους Αποστόλους, ποιαν υπόθεση εγκομείων δύνατέ της να επινοήσει μεγαλυτέραν από την μαρτυρίαν και ανακήρυξη την οποίαν ο Κύριος επίησε, διότι τον μεν κορυφαίων Πέτρων εμακάρισε και πέτραν αυτόν ονόμασε της πίστεως. Το δε Παύλον προείπε ότι θέλει γίνει σκεύος εκλογής για να βαστάσει το όνομά του έμπροσθεν εις βασιλείς και τυράννους. Με αυτά τα λόγια αναφέρεται στο συναξαριστής του ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για τους σήμερα τιμωμένους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρων και Παύλων. Ο Ιησούς προτού αρχίσει το έργο του και εγκαινιάσει την αποστολή του, έπρεπε να φανερώσει στον κόσμο τι είδους Μεσσίας θα είναι, να απαντήσει στο ερώτημα «Τι σούτος εστίν και εν ποία εξουσία ταύτα ποιή». Έτσι αναχωρεί στην έρημο, εκεί που γεννιούνται πάντα οι μεγάλες αποφάσεις, εκεί με την αναχώρησή του εκτός του κόσμου, με τις αδιάλειπτες προσευχές του ο Ιησούς ετοιμάζεται. Από τότε η έρημος έπαυσε πλέον να σημαίνει φυγή και άρνηση ζωής και άρχισε να παίρνει το θετικότερο νόημά της. Μετά την προετοιμασία του αυτή ο Ιησούς, εισερχόμενος στον κόσμο, η πρώτη του ενέργεια είναι η κλίση των μαθητών. Από τους αρχαιοτάτους ακόμα χρόνους, ο λαός του Ισραήλ παρουσιάζεται ως λαός εκλογής ανελεπάλληλης κλίσεως δια εκλογής ανθρώπων να υπηρετήσουν την υπόθεση της σωτηρίας. Τώρα στην Καινή Διαθήκη η εκλογή των 12 μαθητών του Κυρίου απηχεί την αυτήν παλαιοδιαθηκή ατμόσφαιρα. Η εκλογή εντάσσεται και εδώ στο αιώνιο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Οι μαθητές αντιπροσωπεύουν στο μέγεθος το σύνολο του λαού του Θεού. Η νέα αυτή κλίση στην ιστορία θα αποτελέσει τον πυρήνα για ένα νέο λαό του Θεού, έθνος Άγιων, γένος εκλεκτών, λαών εις περιποίησιν μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας.
Ο Χριστός είναι εδώ ο νέος Αδάμ, η Εκκλησία η νέα Εύα και οι 12 μαζί με το λαόν εκφράζουν τη νέα ιστορική πραγματικότητα της κοινωνίας των σεσωσμένων ανθρώπων. Έκτοτε συνεχίζεται αυτή η πορεία προς τη νέα γη της Επαγγελίας, προς τη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτό το πλαίσιο του σχεδίου της Θείας Οικονομίας κινήθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι και όλος οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι και όλος ο Σύλλογος των Αγίων Αποστόλων. Ενταγμένοι και εμείς σε αυτή την πνευματική αλυσίδα, αισθανόμεθα όχι μόνο τη συντροφικότητα των Αγίων Αποστόλων κάτω από τη σκέπη του Κυρίου μας, αλλά συγχρόνως και την προσωπική μας υποχρέωση στην ιερά υπόθεση της σωτηρίας. Εσείς εδώ, στην ιστορική μονή, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Καθηγουμένου και των μεταξύ σας επιστηριγμών, αγαπητοί αδελφοί, δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά το να κλίνεστε στο προσωπικό υπερόν της ψυχής σας για να γεννιόνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις της υποδοχής του Παναγίου Πνεύματος. Η ζωή, αδελφοί μου, οφείλουμε να είναι μια προετοιμασία όπως των Αγίων Αποστόλων στο υπερό πριν την Πεντηκοστή. Την ζωή μας την εντάσσουμε στη γνώση της εμπειρίας της Αναστάσεως. Με το προσωπικό μας αγώνα διανύουμε τις ημέρες του πάθους, τις σταυρώσιμες, αλλά άπαντες, όσοι οι Απόστολοι είμεθα και πρέπει να είμεθα ομοθυμαδών επί το αυτό και προσδοκούμε τον ήχον ως περφερωμένη πνοή βιαίως για να γεμίσει η καρδιά μας ολόκληρη από τον παράκλητο πνεύμα και να λάβουμε το βάπτισμα του Πνεύματος, μια εμπειρία που λίγοι την αναγνωρίζουν, γι' αυτό δεν την προσμένουν. Για να ανοιχθεί ο καινούριος δρόμος της αποστολής μας, διότι αν δεν προετοιμαστούμε και δεν ζυμωθούμε στο πνευματικό υλικό, δεν θα συμπληρωθούν ποτέ οι ημέρες για να ζήσουμε την προσωπική μας Πεντηκοστή. Η άσκησή σας πρέπει να κινείται σε αυτές τις διαστάσεις, να αποβλέπει τις εμπειρίες των Αποστόλων, να αναπτύξει αποστολικόν φρόνημα και αποστολική ευθύνη. Σας το εύχομαι και προσεύχομαι για αυτήν την πραγμάτωση και για μένα και για όλους σας. Αμήν.